υπάρχει μόνο μια ιδιώτης γιατρός, παιδίατρος, η οποία έρχεται δύο φορές περίπου το μήνα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή δεν μπορεί να είναι μια λύση για τόσα παιδιά. Βλέπουμε και τον κύριο Κοντονάσιο με το παιδάκι του στην αγκαλιά. Καλημέρα. Από πότε δεν υπάρχει παιδίατρος? Είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Υπήρχαν στο παρελθόν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει κάποιες προκηρύξεις, οι οποίες έχουν αποβεί άκαρπες, και αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει προκήρυξη. Μάλιστα. Ελπίζουμε να δοθούν και τα ανάλογα κίνητρα, έτσι ώστε να καλυφθεί η κοινή οργανική θέση που υπάρχει στο Περιφερειακό Ιατρείο. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός της Υγείας, όσες φορές εμείς έχουμε πει για ελλείψεις γιατρών, όπου και αν είναι αυτές, έχει παρέμβει προσωπικά. Έχει βάλει και ιδιώτες γιατρούς το καλοκαίρι και βάλει με συμβάσεις. Αλλά και στέλνει και γιατρούς. Όμως αξίζει να μας πει ο κύριος Κοντονάσιος τι έζησε για το παιδάκι του. Ελάτε, κύριε Κοντονάσιο. Κοιτάξτε, το να ζει κανείς ένα νησί, ειδικά των Δυτικών Κυκλάδων, όπου ακόμη και το ακτοπλοϊκό ζήτημα με 3 δρομολόγια, με 4 για την ακρίβεια, την εβδομάδα προς Πειραιά, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και ένα, ας πούμε, περιφερειακό ιατρείο το οποίο είναι υποστελεχωμένο. Το θέμα του εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ, γιατί πάνω στον πόνο μας, όταν έχεις ένα μωρό 40 ημερών το οποίο έχει τελικά διαγιγνώσκεται τέλος πάντων με εμπύρετη βροχιολίτιδα και στο τσάκ γλιτώσαμε την πνευμονία, ένα μωρό το οποίο πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο να πάρει εισιτήριο σε οποιοδήποτε παίδων, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε την αγωνία αυτή και όταν έχουμε την έγκριση του γιατρού εδώ, του αγροτικού γιατρού, ότι πρέπει να σηκωθεί ελικόπτερο και πρέπει να ακολουθήσουν εν συνεχεία τόσες ώρες διαπραγματεύσεων για να έρθει το ελικόπτερο, δηλαδή το αυτονόητο, για να πάρει ένα μωρό παιδί. Σε πιάνει τρέλα, κύριε Κοντονάσιο. Σε πιάνει τρέλα. Αυτή τη στιγμή με πιάνετε και σε μια πιο ψύχρεμη κατάσταση, γιατί έχουν περάσει και κάποιες ημέρες. Αλλά δεν μπορεί να... Αυτό εύχομαι να μην το ζήσει κάποιος γονιός εύκολα. Γιατί όλοι αρρωσταίνουν και τα παιδάκια θα αρρωστήσουν και αρρωσταίνουν και πάντα θα αρρωσταίνουν. Το θέμα είναι εμάς, γιατί να μην... Όχι εμάς προσωπικά, έτσι. Τους νησιώτες, για ποιο λόγο να μην μπορεί να έρθει ένα ελικόπτερο στην ώρα που πρέπει να μας παραλάβει και να λυθεί το πρόβλημα. Και ειδικά για παιδιά και ευαίσθητες παίζουμε με τα παιδιά. Όχι ελικόπτερο. Τώρα. Να υπάρχει γιατρός είναι το θέμα. Και έτσι. Να υπάρχουν και δομές. Οπωσδήποτε το πρόβλημα του γιατρού είναι το πρώτο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή πάντα θα αρρωσταίνουμε, έτσι καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πρώτον είναι ο γιατρός, το δεύτερο είναι το ΕΚΑΒ τελικά. Έχει ελικόπτερο να μας στείλει, γιατί αν είδατε και χθες νομίζω σε ποιο νησάκι. Στην Τήλο, πάλι ένα παιδάκι 2,5 χρονών έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και δεν πήγε ελικόπτερο, λέει. Οπότε πήγαν άνθρωποι στην ΚΟ με τη Φουρτούνα πάλι να ταξιδέψουν στην αγωνία τους. Είμαστε βέβαια, κύριε Κοντονάσιο, και με την ευαισθησία του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, ο οποίος δεν το βλέπει, θα τον ενημερώσουν και θα λυθεί άμεσα το θέμα. Το θέμα είναι ότι, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί έχει δείξει τα αντανακλαστικά το Υπουργείο Υγείας, για να είμαστε δίκαιοι, και το καλοκαίρι ήταν άμεσες οι προσωπικές παρεμβάσεις του Υπουργού σε οποιοδήποτε θέμα αναδεικνυόταν. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί γενικά, μπράβο. Έτσι. Όχι με προσωπικές παρεμβάσεις, να λυθεί, γιατί εγώ θα σας δώσω άλλο παράδειγμα. Έτσι. Εγώ από τα Κύθυρα θα σας πω. Έφυγε ο παιδίατρος από το νοσοκομείο. Δεν έχουν παιδίατρο στα Κύθυρα. Τι θα γίνει? Θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους τους νησιώτες γενικότερα. Βέβαια. Για πάρα πολλά νησιά, βεβαίως.